φυσικά, με το Happy Day. Νωρίς το Σεπτέμβρη, γιατί η δική μας ζώνη, επειδή βρίσκεται κυρίως απέναντι σε ενημερωτικές εκπομπές, θα ξεκινήσουμε σχετικά νωρίς. Οπότε, ναι, ξεκουραζόμαστε το καλοκαίρι πρώτα Θεός και επιστρέφουμε. Ήταν κάτι που περίμενες ότι θα φτάσει τόσο υψηλά νούμερα? Κοίτα, Μιχάλη μου, πάντα σε αυτή τη δουλειά έχουμε τη φιλοδοξία, το όνειρο και θέλουμε να πετύχουμε πράγματα. Αλλά η τόσο ζεστή αγκαλιά και ανταπόκριση του κόσμου είναι πάντα. Σου δημιουργεί πάντα ένα αίσθημα τεράστιας ευγνωμοσύνης και χαράς. Θα συνεχίσει, αφού τελειώσετε εσείς, εκπομπή το απόγευμα ο Παπανότας με την Ελένη Τσολάκη? Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαι εγώ αυτή που θα κάνω επίσημες ανακοινώσεις, γιατί δεν είμαι ούτε στέλεχος του Α, ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη. Αλλά εφόσον με ρωτάτε και έχει γραφτεί, κάτι συζητιέται. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Τα παιδιά, εκτός ότι είναι πολύ στενοί μου συνεργάτες, είναι και πολύ καλοί μου φίλοι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από το Happy Day, από αυτή τη τόσο αγαπημένη και επιτυχημένη ομάδα, αναδεικνύονται πρόσωπα και τους δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσουν και κάτι καινούριο. Ως επικεφαλής, βέβαια, αυτής της εκπομπής και αρχηγός, το καλό που τους θέλω να ξεκουραστούν τον Αύγουστο, γιατί το Σεπτέμβρη τους θέλω ετοιμοπόλεμους. Μην με ήρθε ο Παπανότας και η Ελένη και μου λένε δεν έκανα πολλά μπάνια και δεν ξεκουράστηκα.